250 αστυνομικοί, 53 συλλήψεις, 4 εγκληματικές οργανώσεις, 2.000 θύματα, παράνομα κέρδη 43 εκατομμυρίων ευρώ, δικογραφία 15.000 σελίδων και μία αυτοκτονία είναι τα βασικά κομμάτια του παζλ του μεγαλύτερου κυκλώματος τοκογλυφίας και εκβίασης που δρούσε για περισσότερο από 10 χρόνια. Έχουμε να κάνουμε με 4 ξεχωριστές εγκληματικές οργανώσεις, οι οποίες πάντως συνδέονται μεταξύ τους με την έννοια ότι επικοινωνούσαν μεταξύ τους λόγω του κοινού αντικειμένου που είχαν, τις τοκογλυφίες κυρίως. Οι αστυνομικές έρευνες ξεκίνησαν το Μάιο του 2011. Οι καταθέσεις των θυμάτων και η άρση φορολογικού και τραπεζικού απορρίτου των υπόπτων απέδειξαν ξεκάθαρα την αλληλεξάρτηση των 4 ομάδων, που είχαν ισχυρές διασυνδέσεις με τράπεζες, δημόσιες υπηρεσίες και αστυνομία. Η πρώτη οργάνωση τελούσε υπό τις οδηγίες ενός 58χρονου επιχειρηματία, ο οποίος φέρεται να έχει αρχηγικό ρόλο και στις υπόλοιπες 3 οργανώσεις. Με τη βοήθεια 12 συνεργατών, μεταξύ των οποίων ένα μεγαλοστέλεχος του ΣΔΟΕ με πολιτική δράση, ένας δημοσιογράφος, διευθυντικός στέλεχος της ΕΤ3 και 2 τραπεζικά στελέχη, προσέγγιζε ανυποψία στους επιχειρηματίες, με σκοπό τη σύναψη τοκογλυφικών δανείων με επιτόκιο έως και 15%. Σε μόλις 7 χρόνια σημείωσε κέρδη 40 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία και ξέπλαινε με κερδισμένα δελτία του ΟΠΑΠ. Αρχηγός της δεύτερης οργάνωσης που δρούσε από το 2008 φέρεται ένας 53χρονος επιχειρηματίας, που τα τελευταία 5 χρόνια δεν εμφάνισε καμία νόμιμη πηγή εισοδήματος. Με τη βοήθεια τραπεζικών υπαλλήλων επέβλεπε τη δανειοδότηση των υποψήφιων θυμάτων, με το κογλυφικό επιτόκιο και 12,5% και κέρδη τελικά 2,2 εκατομμύρια ευρώ. Η αστυνομία συνδυάζει τη δράση της με μία απόπειρα αυτοκτονίας στις 23 Οκτωβρίου του 2011. Αν ήθελες να μπεις αμέσως αυτό το παιχνίδι, δυναμικά, έπρεπε να βρεις χρήματα να τα πληρώσεις. Και μάλιστα να τα πληρώσεις και να παραμείνουν κρυφά. Δηλαδή δεν αρκεί να τα έχεις τα χρήματα. Θα πρέπει να σου αποφασίσει να εξαφανίσεις, να δώσεις μια μαύρη τρύπα. Πρωταγωνιστικό ρόλο στην τρίτη οργάνωση έπαιζαν ένας τραπεζικός υπάλληλος, ένας γιατρός και ένας κρατούμενος, που δρούσαν υπό την καθοδήγηση ενός 38χρονου επιχειρηματία. Ο ίδιος δεν είχε υποβάλει φορολογική δήλωση από το 2005 έως και το 2010. Τα κέρδη της οργάνωσης υπολογίζονται στις 150.000 ευρώ, με τους στοχογλύφους στη συγκεκριμένη περίπτωση να δανείζουν με επιτόκιο 10%. Η τέταρτη ομάδα φέρεται να είναι οικογενειακή υπόθεση με επικεφαλής 3 αδέλφια. Η δράση της συγκεκριμένης έφτασε μέχρι τη Χαλκιδική, με στόχο 33 καταστηματάρχες. Πρόσωπα κλειδιά ένας εφοριακός που βοηθούσε στη σύνταξη των πλαστών φορολογικών δηλώσεων και ένας εν ενεργεία αστυνομικός που στρατολογούσε νέα μέλη. Μέσα σε 10 χρόνια τα κέρδη ξεπέρασαν το 1 εκατομμύριο ευρώ. Συνολικά περισσότεροι από 2.000 επιχειρηματίες είχαν πέσει θύματα εκβιασμού των καλοκουρδισμένων οργανώσεων. Από την προανάκριση μάλιστα είναι πλέον ξεκάθαρο ότι στις 29 Ιουνίου του 2011 οι τοκογλύφοι οδήγησαν στην αυτοκτονία έναν επιχειρηματία που είχε δανειστεί από τον επικεφαλής της πρώτης ομάδας 450.000 ευρώ με μηνιαίο επιτόκιο 10%. Είσαι στην επιχείρησή σου και έρχονται κάθε τρεις και λίγο. Τρεις-τέσσερις φουσκωτοί και σε απειλούν και σε εκβιάζουν. Σου βάζουν ένα πιστόλι στο κρόταφο. Είναι εύκολο. Σε κατοίκον έρευνες εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν όπλα, χρήματα αλλά και 19 πολυτελή αυτοκίνητα. Ο Δημήτρης Τσάκος, δικηγόρος του επιφανούς στελέχους του ΣΔΟΕ με συνδικαλιστική δράση που συνελήφθη, μίλησε στην τηλεόραση του Sky. Ο πελάτης μου και εντολές μου από την πρώτη στιγμή διατείνεται ότι δεν έχει καμία συμμετοχή σε αυτά τα οποία κατηγορούνται. Ότι όλη αυτή η κατηγορία είναι αβάσιμος. Δεν είναι καθόλου ευχάριστο και συνιστά επιβαρυντική περίπτωση να κατηγορείται και να συλλαμβάνεται στέλεχος του Υπουργείου Οικονομικών, που είναι στέλεχος του ΠΑΣΟΚ και είναι και στέλεχος του συνδικαλιστικού κινήματος. Αλλά το ίδιο το ΣΔΟΕ αυτοκαθάρθηκε. Η ογκώδης δικογραφία περιλαμβάνει 3.500 σελίδες από μαγνητοφωνημένων συνομιλιών, ενώ οι 53 συλληφθέντες κατηγορούνται κατά περίπτωση για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, τοκογλυφία και εκβίαση κατ' επάγγελμα και εξακολούθηση, απάτη και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομη δραστηριότητα κατ' επάγγελμα. Μια υπόθεση που έχει πολύ μεγάλο εύρος. Να καλησπέρισω τον Τάσο Τέλογλου και την Ελένη Ιατρού από τη Θεσσαλονίκη και να δούμε περισσότερα στοιχεία του ρεπορτάζ. Ελένη, να ξεκινήσω από εσένα. Φαντάζομαι δεν υπάρχει άλλο θέμα συζήτησης από χθες στη Θεσσαλονίκη. Αύριο απολογούνται οι συλληφθέντες. Τι παραπάνω πληροφορίες έχουμε, τι εκτιμήσεις κάνει η αστυνομία?
Είναι συγκλονισμένη η CIA, η κοινή γνώμη στη Θεσσαλονίκη. Παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα της εξελίξης και αυτό γιατί ανάμεσα στα 53 άτομα που αριθμούσαν και αριθμούν οι τέσσερις εγκληματικές οργανώσεις, πρόκειται για πολίτες υπεράνω πάσης υποψίας, άνθρωποι που είχαν κτίσει καριέρες, που ήταν ιδιαίτερα δημοφιλείς, έχεραν της αποδοχής και της εκτίμησης της τοπικής κοινωνίας. Έτσι τώρα βλέπουν αυτούς τους ανθρώπους να οδηγούνται συντροδέσμοι ενώπιον του εισαγγελέα, βλέπουν τις φωτογραφίες τους και δεν μπορούν να το πιστέψουν. Από την άλλη όμως υπάρχει και η άλλη πλευρά του νομίσματος. Έχουν αρχίσει να λύνονται και στόματα. Σε κατηδίαν συζητήσεις που είχαμε με τον επιχειρηματικό κόσμο, φαίνεται ότι κανείς δεν ήξερε τι ακριβώς συνέβαινε, όπως σήμερα μας το παρουσίασε η ασφάλεια, αλλά με όλα τα αυτά όλοι τους κάτι ήξεραν. Κάποιον κρίκο από όλη την αλυσίδα, από το πώς λειτουργούσε το κύκλωμα, πώς δάνειζε, την αυτοκτονία που ενδεχομένως να συνδέονταν του επιχειρηματία που αναφέρθηκε στο ρεπορτάζ τον Ιούνιο του 2011, έπεσε από την ταράτσα και βρήκε τραγικό θάνατο επειδή τον πίεσαν οι τοκογλύφοι. Μια άλλη απόπειρα αυτοκτονίας λίγο νωρίτερα και μάλιστα λύνονται και τα στόματα. Νωρίτερα συνομιλούσα με τον αδελφό ενός αυτόχειρα, τον Μάιο του 2009 έθεσε τραγικό τέλος στη ζωή του, αφού νωρίτερα είχε κάνει άλλες δύο απόπειρες ανθρωποκτονίας. Δίπλα του στην πρώτη είχε απόπειρα είχε δεχθεί εκβιασμό από σημείωμα. Κάποιο από αυτά τα κυκλώματα. Επειδή ο ίδιος για να προφυλάξει τα μέλη της οικογένειας του δεν μοιράστηκε τίποτε μαζί τους, αρχίζει όμως σιγά σιγά να λύνεται το κουβάρι των αποκαλύψεων, να μπαίνουν σε μια διαδικασία υποθέσεων τα συγγενικά του πρόσωπα, γιατί το πρόσωπο το οποίο τελικά βρήκε τραγικό τέλος, έθεσε ο ίδιος τέλος στη ζωή του, έχει σχέση με τον εγκέφαλο των τεσσάρων εγκληματικών οργανώσεων, έχει σχέση με τον επιχειρηματία που έκανε βουτιά θανάτου στο κενό τον Ιούνιο του 2011. Οπότε όλα αυτά κινούν τις υποψίες και πάλι. Δεν είναι η μόνη περίπτωση αυτή που αναφέρουμε, που ενδεχομένως η αυτοκτονία να σχετίζεται με τη δράση των 53. Ενδέχεται να έρθουν και άλλα στο φως της δημοσιότητας τις επόμενες ημέρες, καθότι η αστυνομία το ερευνά σε βάθος. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ελένη. Τώρα, Τάσο, πώς και πότε άρχισε, σύμφωνα με το δικό σου ρεπορτάζ, να ξετυλίγεται το κουβάρι αυτής της υπόθεσης, που φαίνεται έχει δρόμο μπροστά του, από ό,τι μας είπε και στο ρεπορτάζ της η Ελένη Έτρου. Η ΣΥΑ δεν ήταν μυστική η δραστηριότητα αυτών των οργανώσεων, όπως είπε η συνάδελφος ιατρού, τουλάχιστον στη Θεσσαλονίκη, αφού 2.000 άτομα στη Θεσσαλονίκη, στη Χαλκιδική, στην Ήπειρο, ακόμα και στην Αθήνα, είχαν πάρει δάνεια από αυτές τις οργανώσεις. Τον Μάιο του 2011 εμφανίστηκε στην ασφάλεια της Θεσσαλονίκης και έκανε καταγγελία ένας από εκείνους τους πελάτες της παρατράπεζας. Βλέπουμε λοιπόν ότι εκβιάζεται από 4 άτομα να πληρώσει το κογκλυφικό επιτόκιο. Ναι. Αυτό έγινε στις 27 Μαΐου. Λίγο αργότερα, τον Ιούνιο του 2011, υπήρξε βούλευμα με την οποία, διάταξη με την οποία μπορούσαν να παρακολουθούν τα τηλέφωνα μιας εγκληματικής ομάδας. Μάλιστα, από τον Ιούνιο λοιπόν ξεκίνησε η παρακολούθηση των τηλεφώνων. Στο τέλος Ιουνίου όμως αυτοκτόνησε ο ιδιοκτήτης μιας αλυσίδας εστιατορίων θαλασσινού φαγητού, που έχει μάλιστα και υποκατάστημα στην Αθήνα. Πήδηξε από τον τέταρτο όροφο πολυκατοικίας στην οδό Μητροπόλεως, ο οποίος δανειζόταν με επιτόκιο 10%. Αμέσως μετά βγήκε νέα διάταξη της Εισαγγελίας Θεσσαλονίκης στις 12 Ιουλίου του 2011 για την παρακολούθηση τηλεφώνων εγκληματικής ομάδας, που δεν ήταν η πρώτη εγκληματική ομάδα. Αλλά ο επικεφαλής αυτής της εγκληματικής ομάδας, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει συλλέξει η αστυνομία, έμαθε ότι παρακολουθείται το τηλέφωνό του μόλις 7 μέρες αργότερα. Πώς το έμαθε, Τάσο? Υπάρχουν πολλές εκδοχές. Στο διαβιβαστικό της αστυνομίας γίνεται η αναφορά ότι το έμαθε από κάποια τράπεζα. Η δική μου πληροφόρηση είναι ότι τυχαία το έμαθε όταν ένας δικηγόρος πήρε αυτή τη διάταξη στα χέρια του και έτυχε να είναι δικηγόρος ενός από τους ανθρώπους της ομάδας αυτής. Μάλιστα. Και κάπως έτσι αρχίζει να εξετυλίγεται λοιπόν το κουβάρι της δράσης αυτής της εγκληματικής οργάνωσης, η οποία ήταν ιδιαίτερως πλούσια και είχε και πολλές πτυχές, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, Τάσο. Καταρχήν υπάρχει μια μεγάλη από τις τέσσερις, η μεγαλύτερη από τις τέσσερις, η οποία φαίνεται σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει συλλέξει η αστυνομία, ότι έκανε κέρδη 40,5 εκατομμύρια ευρώ, τόσο έχουν βρεθεί τουλάχιστον σε τράπεζα του εξωτερικού. Πρέπει να πούμε, και αυτό είναι χαρακτηριστικό, το έδειξε η συνάδελφος η Νικολαίδου, ότι οι επικεφαλής των τεσσάρων αυτών οργανώσεων δεν είχαν απασχολήσει ποτέ την εφορία. Δηλαδή περνούσαν κάτω από το ραντάρ. Τώρα, αυτές οι ομάδες μιλούσαν μεταξύ τους, αυτό φάνηκε από τις παρακολουθήσεις των τηλεφώνων, και αποφάσισαν σε κάποια φάση να επιτεθούν σε θύμα που τους είχε καταγγείλει επώνυμα. Δηλαδή, στην ουσία να του ασκήσουν σωματική βία. Ναι. Πρέπει να πούμε ότι η σωματική βία ήταν μέσα στο πρόγραμμα. Ένα άλλο θύμα, αυτή είναι ίσως η πιο
κωμικοτραγική σκηνή της υπόθεσης, πάει στο νοσοκομείο για να νοσηλευτεί, όπου γιατρός επενδυτής της ομάδας που έβαζε λεφτά για να παίρνει υψηλές αποδόσεις από τα τοκογλυφικά επιτόκια, τον βγάζει από το νοσοκομείο πριν από την ώρα του. Και στη συνέχεια τον περιμένουν τρία μέλη της ομάδας έξω από το νοσοκομείο και τον απαγάγουν. Ο άνθρωπος αυτός γλίτωσε από σε τυχαίο αστυνομικό μπλόκο, αλλά σύμφωνα με την αναφορά της αστυνομίας στις Σέρρες, μία προηγούμενη φορά είχε χτυπηθεί στο 22ο χιλιόμετρο του Εθνικού Δρόμου Θεσσαλονίκης Σερών, προφανώς από την ίδια ομάδα, γιατί αναγνώρισε ένα μέλος της, για χρέη τα οποία δεν είχε εξοφλήσει. Αυτό δείχνει την πρακτική αυτών των ανθρώπων και φαντάζομαι αντίστοιχες περιπτώσεις θα είναι πάμπολες με τον τρόπο που κινούνταν οι συγκεκριμένοι άνθρωποι. Τάσο όμως εκβίαζαν τόσο κόσμο. Ήταν τόσο πολλά τα πλοκάμια αυτού του κυκλώματος. Κανένας δεν είχε στο παρελθόν, δεν τους είχε καταγγείλει. Δηλαδή πήγαιναν σε ανθρώπους, τους ζητούσαν λεφτά με απίστευτα επιτόκια. Ακούσαμε και τον αστυνομικό διευθυντή της Θεσσαλονίκης να λέει ότι όταν σου βάζουν ένα όπλο στο κεφάλι είναι δύσκολο, ας πούμε, να χειριστείς την κατάσταση, να υπερασπιστείς τον εαυτό σου. Κανείς δεν είχε πάει ποτέ να πει. Πρέπει να πούμε ότι εδώ η απάντηση είναι και ναι και όχι. Υπήρχαν άνθρωποι που τους είχαν καταγγείλει επώνυμα και οι οποίοι, τους οποίους απειλούσαν, οι οποίοι αντιμετώπισαν κουκουλοφόρους έξω από τα σπίτια τους. Προφανώς και θα υπήρχε φόβος. Ή αντιμετώπισαν και περιπτώσεις ξυλοδαρμού, όπως στην περίπτωση που είδαμε πριν. Υπήρχαν άνθρωποι που κάναν την αρχική καταγγελία και όταν ερχόταν η ώρα να υπογράψουν την καταγγελία τους, κάνανε πίσω. Υπήρχαν και άνθρωποι που καταγγείλαν ότι τους δίρανε και όταν ρωτούσε η αστυνομία ποιος σας έδιρε και γιατί, δεν απαντούσαν ποτέ. Πρέπει να πούμε ότι στην περίπτωση του Αυτόχειρα, στην οποία αναφερθήκαμε, εκείνο που πήδηξε στη Μητροπόλεω στη Θεσσαλονίκη τον Ιούνιο του 2011, υπήρξε πράγματι σημείωμα όπου όμως δεν γινόταν αναφορά στο ποιος και πόσα δάνεισε. Όμως από εκεί η αστυνομία μπόρεσε να ακούσει ότι κάποια μέλη της ομάδας μιλούσαν για το σημείωμα αυτό και έτσι κατάφερε να συνδέσει τα διάφορα πρόσωπα που σχετίζονται μεταξύ τους. Μάλιστα. Θα μας απασχολεί σίγουρα και το επόμενο χρονικό διάστημα αυτή η υπόθεση. Τάσο Τελογλινά, σε ευχαριστήσω πολύ.